Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βορύδης, ο εισηγητής της κυβέρνησης, του κυβερνητικού μπλοκ, ο ανταυτού πλέον, χτες, όταν είπα για την απουσία από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού, μου λέει, θα τον δείτε, λέει, τον κύριο Πρωθυπουργό. Κάντε υπομονή, θα έρθει. Έβγε, κύριε Βορύδη. Συγχαρητήρια. Πέμπτη απόγευμα είναι, κύριοι συνάδελφοι. Άφαντος ο κύριος Πρωθυπουργός. Άφαντος. Άφαντος. Δηλαδή, η παρουσία του θα είναι να μιλήσει την Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν ψηφίσουμε. Αυτή είναι η παρουσία Πρωθυπουργού, όταν προκαλεί ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία ψήφο εμπιστοσύνης. Ποιος άλλος πρωθυπουργός της χώρας το έχει κάνει αυτό? Πείτε μου έναν άλλο πρωθυπουργό. Ψήφοι εμπιστοσύνης στη μεταπολίτευση, σας το είπα. Έχουν γίνει πολλές φορές. Αλλά όλοι οι πρωθυπουργοί που προκαλούσαν ψήφο εμπιστοσύνης ερχόντουσαν στην Βουλή, ανοίγαν με εισήγησή τους στη συζήτηση και ακολουθούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν δραπέτευαν. Και δεν περίμεναν την 12 παρα 5 για να μιλήσουν. Αυτά υποβαθμίζουν τη Βουλή, κατακρεουργούν τη δημοκρατία. Έχετε κουρελιάσει τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Τώρα προσπαθείτε να αναιρέσετε στην πράξη κοινοβουλευτικές πρακτικές, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες και δημοκρατικές για τον τόπο. Προσπαθείτε να τις ακυρώσετε. Εδώ άκουσα με έκπληξη αρκετούς ομιλητές, κυρίως από την πλευρά των κυβερνητικών εδράνων, δύο είναι τα έδρανα, Συνεταιράκια, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι να κόπτονται για την περίφημη εθνική συνεννόηση και να καταγγέλουν το ΣΥΡΙΖΑ, να τον καταγγέλουν περίπου ως κανίβαλο που δεν θέλει καμία συνεννόηση σε αυτή τη χώρα, ότι είναι μανιακός ο ΣΥΡΙΖΑ της σύγκρουσης για τη σύγκρουση. Μα ποιοι τα λένε αυτά? Εσείς οι οποίοι έχετε εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και τη χώρα, μας καταγγέλλετε ότι εμείς είμαστε κατά της οποιασδήποτε συνεννόησης? Εμείς είμαστε κατά της οποιασδήποτε συνεννόησης? Ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένες τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, τις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, κυρίως του κυβερνητικού μπλόκου βεβαίως, και τις διαφορές ταξικού χαρακτήρα που έχουμε, είναι υπέρ κάθε φορά της μέγιστης δυνατής εθνικής συνεννόησης, όπου αυτή μπορεί να επιτευχθεί και σε οποιαδήποτε θέματα, έστω και μικρά. Αυτή είναι η δική μας πολιτική. Αλλά δεν μας λέτε εσείς που κόπτεστε για την εθνική συνεννόηση, πάνω σε ποια βάση θα γίνει η εθνική συνεννόηση, σε ποια θέματα και σε ποια βάση? Στο μνημόνιο που μας το εμφανίζεται ως μονόδρομο? Αυτή είναι η εθνική συνεννόηση. Στον ΕΝΦΙΑ θα κάνουμε εθνική συνεννόηση, που το ψηφίσατε όλοι σας? Στον ΕΝΦΙΑ θα κάνουμε εθνική συνεννόηση? Στη φορολογική επιδρομή που έχετε εξαπολύσει, αυτό το λέτε εθνική συνεννόηση? Στη λιτότητα, την οποία συνεχώς κλιμακώνεται και βαθαίνεται? Στην εξωτερική πολιτική, την οποία έχετε καταστήσει τη χώρα δορυφόρο του Αμερικανο-Ισραηλινού άξονα, εκεί θα γίνει εθνική συνεννόηση? Μιλάτε βεβαίως ειδικά για το χρέος, ότι εν πάση περιπτώσει το χρέος είναι ένα θέμα που πρέπει να το στηρίξουμε όλοι. Βεβαίως. Καταρχάς να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, και ιδιαίτερα στα κυβερνητικά έδρανα, ότι η χώρα δεν έχει μόνο χρέος, αλλά και τις χρωστάνε. Το γνωρίζετε αυτό? Ότι μας χρωστάνε κιόλας. Αν το αφισβητείτε, να μας το πείτε ευθέως εδώ. Ότι λάθος έχει η ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι υπάρχει και ένα γερμανικό κατοχικό δάνειο. Λάθος έχουμε? Δεν υπάρχει αυτό το κατοχικό δάνειο? Δεν είναι οφειλή της Γερμανίας?
Δεν είναι νόμιμη απέτηση της χώρας, διεθνώς αναγνωρισμένη. Ορίστε λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών εθνικής συνεννόησης. Όλα τα κόμματα από κοινού, για λόγους ιστορικής μνήμης, για λόγους σεβασμού στη θυσία χιλιάδων και χιλιάδων Ελλήνων πατριωτών, να πάμε μαζί και να διεκδικήσουμε αυτό το χρέος. Να το απαιτήσουμε. Και ειδού πεδίο δόξης λαμπρών εθνικής συνεννόησης, τώρα με τον προϋπολογισμό που έχουμε, να εγγράψουμε αυτό το χρέος στον προϋπολογισμό. Όλα τα κόμματα από κοινού, ως απέτηση της χώρας. Εδώ γράφεται, κύριοι, και αναφέρομαι στα κυβερνητικά έδρανα πρώτα απ' όλα, γράφεται και το τελευταίο ευρώ που χρωστάμε. Και το τελευταίο ευρώ αναγράφεται. Γιατί δεν αναγράφεται αυτά που μας χρωστάνε? Δεν είναι απαιτήσεις της χώρας αυτής? Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που κατατίθεται στην Ελληνική Βουλή που δεν θα έχει γραμμένο αυτό το γερμανικό χρέος. Και σας το δηλώνουμε κατηγορηματικά. Χρέος. Βεβαίως. Για το χρέος θα μπορούσε να υπάρξει εθνική συνεννόηση. Μας λέτε σε ποια βάση θα υπάρξει αυτή η εθνική συνεννόηση για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για το χρέος μας? Σε ποια βάση? Στη βάση της καταγγελίας την οποία κάνετε σε όσους υποστηρίζουν το κούρεμα του χρέους? Διότι αυτό ακούμε συνεχώς από το κυβερνητικό μπλοκ. Ότι περίπου είναι άνθρωποι των σπηλαίων, αναχρονιστικοί, ζουν σε άλλο πλανήτη, αυτοί που διεκδικούν διαγραφή χρέους. Λοιπόν, σε αυτή τη βάση θα γίνει η εθνική συνεννόηση της καταγγελίας στη διαγραφή του χρέους, ή στη βάση αυτή που λέτε για επιμήκυνση του χρέους? Ποια επιμήκυνση του χρέους? Δηλαδή το χρέος αυτό θα το μεταθέσουμε να το πληρώσουν γενιές οι οποίες δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν. Δεν θα έχουν γεννηθεί και θα τους φεσώσουμε εμείς με τεράστια ποσά για να αποπληρώσουν? Και αυτό το λέτε απάντηση στο χρέος? Στο χρέος υπάρχει μόνο μία λύση και μία διέξοδος. Μόνο μία λύση και μία διέξοδος. Να διεκδικήσουμε στην ευρύτερη δυνατή εθνική και κοινωνική βάση τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και αυτό δεν είναι αριστερή απέτηση. Δεν είναι απέτηση απλώς της αριστεράς. Δεν είναι αίτημα μόνο της αριστεράς. Θα έπρεπε να ήταν αίτημα εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης. Γιατί η χώρα δεν έχει μέλλον αν δεν διεκδικήσει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της. Δεν μπορεί να το αποπληρώσει εκτός αν εξοντώσουμε τον ελληνικό λαό. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν είναι ένας λαός υποεξόντωση. Δεν είναι θύμα των δανειστών. Δεν μπορεί να ζει συνεχώς, αφήστε αυτά που μας λέτε τα παραμύθια περί τέλους των μνημονίων. Δεν μπορεί να ζει διαρκώς κατά από αιώνια επιτήρηση. Γιατί κάποιοι, μια πολιτική και οικονομική ελίτ, φέσωσε αυτόν τον τόπο με ένα άδικο, ταξικό θα έλεγα, χρέος, το οποίο δεν βοήθησε σε τίποτα την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Δεν βοήθησε σε τίποτα τις κοινωνικές ανάγκες αυτής της χώρας. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος και η μόνη λύση. Και αυτό ζητάμε και αυτή είναι η δική μας θέση. Έχει γίνει πολύ θόρυβος για κάτι που είπε ο Γιάννης ο Δραγασάκης από αυτό το βήμα ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, καταλαβαίνω να θέλετε να μηνθείτε και να υπερασπιστείτε την πολιτική σας, τη στάση σας, τη διαδρομή σας. Αλλά μπορείτε να κρυβόστε και πίσω από το δάχτυλό σας? Μπορείτε να εμφανίζεστε ότι είσαστε από άλλο πλανήτη? Δεν ξέρετε τι γίνεται σε κάθε νομοσχέδιο με τις χαριστικές τροπολογίες
πολλές φορές είναι εκπρόθεσμες αυτές τις τροπολογίες, κατατίθενται την τελευταία στιγμή, δεν τις ξέρει κανείς, δεν περνάνε ούτε από το Γενικό Λογιστήριο, ούτε προλαβαίνουμε να τις διαβάσουμε και τις ψηφίζετε άρον-άρον την τελευταία στιγμή. Δεν γνωρίζετε τίποτα για αυτές τις τροπολογίες. Δεν γνωρίζετε ότι αυτές οι τροπολογίες αναφέρονται σε δώρα και χαριστικά εξυπηρετούν συμφέροντα. Εγώ δεν θα αναφερθώ στο μακρύ κατάλογο αυτών των τροπολογιών. Θα πω ορισμένες όμως. Και σημειώστε τις. Αν κάνω λάθος, βεβαίως να με διορθώσετε. Βεβαίως να ακούσω τον αντίλογο. 7 Μαρτίου. Γιατί ήμουν εδώ, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, παρώνετε την κατάγγελα. 7 Μαρτίου. Καταθέσατε στο νομοσχέδιο, νόμο τώρα 4250 του 2014, την περίφημη τροπολογία με αριθμό 1251 του 67, κάθετος 67. Αυτή προέβλεπε, άξον-άξον ελληνικά, γιατί τους νόμους πρέπει να τους διαβάζουν στη χώρα μας και να καταλαβαίνουν οι πολίτες, έτσι. Λοιπόν, τι έλεγε αυτή η τροπολογία. Στο τέλος του 5ου εδαφίου της περίπτωσης γάμα, της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238 του 1994, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης προστίθεται λέξεις ως εξής: εκτός εάν πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω χρηματιστηριακών εμπορευμάτων ή οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών εντός του εύρους τιμών της συναλλαγής. Αλλά μπουρνέζικα, όταν βλέπουμε, έχουμε θητεύσει αρκετά χρόνια εδώ, όταν βλέπουμε τέτοια λαμπουρνέζικα να γράφονται, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ψαχτούν από πίσω. Διότι δεν είναι ελληνικά αυτά. Δεν είναι για να νομοθετεί η Ελληνική Βουλή και να κατανοεί έστω αυτός που έχει αποφοιτήσει ανώτατη εκπαίδευση. Κανείς δεν τα καταλαβαίνει. Και τι λέει, για να το πω εγώ απλά. Για τον ελληνικό λαό που δεν είναι σε θέση λοιπόν να αντιληφθεί όλες αυτές τις περίπλοκες διατάξεις, ούτε καν οι βουλευτές. 2 λεπτά θέλω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, που δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τίποτα από το περίτεχνο τρόπο που νομοθετείται με τη συγκεκριμένη διάταξη των 51 λέξεων, η κυβέρνηση διέγραψε αναδρομικά με αυτή την τροπολογία βεβαιωμένα πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τριγωνικές συναλλαγές, δηλαδή διέγραψε εκατοντάδες εκατομμύρια φοροαποφυγής. Αυτό το κατήγγειλα εδώ, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από αυτή τη θέση. Και ζητήσαμε βεβαίως ονομαστική ψηφοφορία. Αν δεν είναι έτσι, να μας το πείτε. Να μας το πείτε. Και όσοι εισηγηθήκατε, γιατί φέρει υπογραφές αυτή την τροπολογία, και όσοι εισηγηθήκατε αυτή την τροπολογία και όσοι την ψηφίσατε. Να πω και κάτι άλλο επίσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδική επιχειρηματολογία για να πω ότι η Siemens είναι μια αμαρτωλή υπόθεση στη χώρα αυτή. Έγινε λοιπόν συμφωνία τον Απρίλιο με τη Siemens, συμφωνία για την εξηλαίωσή της, η οποία ήρθε στη Βουλή και κυρώθηκε με νόμο. Και τι έλεγε αυτή η συμφωνία, εξηλαίωσης βεβαίως. Αλλά έλεγε κάποια πράγματα. Τι έλεγε, επενδύσεις 100 εκατομμύρια ευρώ στο Μαρούσι και 600 θέσεις εργασίας. Ούτε ένα ευρώ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ούτε ένα ευρώ. Επένδυση και από τους 600, 300 δουλεύουν τώρα και έχουμε συνέχεια. Προέβλεπε επένδυση 60 εκατομμυρίων ευρώ στην Πίτσος, στο Ρέντι. Θέσεις εργασίας 700, ρητά γραμμένες, στο νόμο. Τώρα 480 και δήλωση της εταιρείας ότι το 2017 φεύγει, ούτε ένα ευρώ επένδυση. Σας ρωτάω, γιατί δεν εφαρμόζεται το νόμο? Δεν είναι νόμος του κράτους? Δεν είναι επώνυμα τα σφαίροντα αυτά? Δεν έχουν όνομα και λέγονται Siemens, η οποία έχει παίξει αυτό το βρώμικο ρόλο σε αυτή τη χώρα? Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος? Και θέλουμε μία απάντηση από αυτό.
Διότι δεν είναι δυνατόν να νομοθετεί η Ελληνική Βουλή ψίχουλα για τη Siemens. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μην το χτυπάτε συνεχώς το κουδούνι. Για τη Siemens, λέω. Εν πάση περιπτώσει, με τη Siemens και το κουδούνι δεν πάει. Λοιπόν, τελειώνω, κύριε. Λοιπόν. Τελειώνω λοιπόν. Συγκεκριμένος ο νόμος, συγκεκριμένα τα συμφέροντα και συγκεκριμένη η εξυπηρέτηση. Περιμένουμε την απάντησή σας. Για να κλείσω, δεν έχω χρόνο, θα ήθελα να πω και άλλα αρκετά πράγματα. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ σε... Ναι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, 3,5 λεπτά έχετε. Μονολεκτικά σε δύο πράγματα, τα οποία νομίζω έχουν μεγάλη σημασία. Πρώτον, να εκφράσω και από το βήμα αυτό την αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ στους αγωνιζόμενους Κούρδους στο Κόμπανι. Οι οποίοι ηρωικά μάχονται κατά των τζιχαντιστών, τους οποίους οι σύμμαχοί σας χρησιμοποίησαν, ενίσχυσαν, τροφοδότησαν με οπλισμό και τώρα κατακρεουργούν βεβαίως την περιοχή και στρέφονται οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον τους για να εξυπηρετήσουν όμως τα δικά τους καθαρά ιδιωτελή σφαίροντα και αφήνουν τις σφαγές να εξελίσσονται. Και να πω και μια κουβέντα τελευταία, κύριε Πρόεδρε. Η Κύπρος αυτή την ώρα περνάει ώρες σκληρής δοκιμασίας. Από την κλιμακούμενη, επιθετική, προκλητική τουρκική δραστηριότητα. Και σε αυτό το θέμα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Και εδώ δεν αρκούν μερικές φραστικές διαμαρτυρίες για τα μάτια του κόσμου. Χρειάζονται μεγάλες πρωτοβουλίες, διότι ζούμε μέρες δύσκολες και ύποπτες και μπορεί να οι συνέπειες να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι ώρα λοιπόν η Ελλάδα, αντί να οχυρώνεται πίσω από αμερικανοατλαντικά σχέδια, να αναλάβει μια μεγάλη προσπάθεια για μια άλλη εξωτερική πολιτική εντός της οποίας θα στηρίξει και την κυπριακή υπόθεση. Σας ευχαριστώ.